βλάκα, βλάχο. Συγγνώμη. Άσο να αγορεύει αυτός. Τα πέναλτι που ζητάει ο Παναθηναϊκός δεν είναι κανένα. Πρώτα. Η διαιτησία του Κίζα είναι άριστη. Πού βοήθησε τον ΠΑΟΚ μόνο. Σε δύο φάσεις. Μία φάση. Στο Μάτος είναι έξω αριστερά που βγαίνει ο Λούτ. Τραβάει μια κλωτσιά, είναι κάρτα. Τον χαρίζει. Την παίρνει την μπάλα ο Μάτος, του κάνει φάουλ μετά ο Λούτ. Και εσύ λες είναι αυστηρή, εγώ λέω είναι κάρτα. Είναι κάρτα γιατί τον τραβάει. Είναι ορισμός της κάρτας. Αφού χαρίζει όμως το Μάτος, βέβαια χαρίζει και το Λούτ. Εκεί χαλάει η ισορροπία. Αλλά ο Παναθηναϊκός, το Μάτος το έχασε η τετράδα της άμυνάς του, η τριάδα της επίθεσής του. Από ένα ημίχρονο κάθε μια. Γιατί. Όταν σου παίρνει κεφαλιά μέσα στην περιοχή ο Μάτος και ο Πέλκας στο δεύτερο δοκάρι, ο ένα και χώμα και ο Μπάκο ο δεξιός. Τι κοιλιά σου ρε μαλάκα. Στην Κρήτη θα γίνει. Θα πας, κουβαρντά. Λάμπλο, άσε να λέει, λάμπλο, άσε να λέει. Πού είσαι Καϊκάλη, ίδιος ο Καϊκάλης είναι. Ο Μάτος του Κωνσταντινούπολης είναι, ρε. Σπλαχνικό λέει. Το Μάτς το έκασε ο Μπέρκ, ο Κλωναρίδης και ο Εμποκού, που βγήκανε πέντε φορές στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά η τετράδα της άμυνας του Παναθηναϊκού εξετέθη πολλές φορές. Και από τον Πίσεφαρ και από τον Πέλκα, που ο Πέλκας ήρθε κοντά στον Πρίγκιο σαν δεύτερο τέτερφορ. Από το γήπεδο, έλα πες τα παιδιά. Γιατί ο Πέλκας δεν είναι εξτρέμ. Ούτε δεκάρι. Είναι δεύτερο φορ. Είναι καλό. Καλά τον έβαλε εκεί. Καλά τον έβαλε εκεί. Τον έβαλε αριστερά. Πες μου. Το βλέπω τον βρίζετε εσείς. Όχι θέλω σου πω. Τον βρίζει σήμερα. Πολύ καλό θεματοφύλακα. Πολύ καλό θεματοφύλακα. Επειδή θεματοφύλακα δεν είχατε ποτέ στον ΠΑΟ. Πάρτε το γλυκό. Πότε είχατε. Το φορτούλα. Πάμε αφού σου άνεμο. Από πού ήταν καλό θεματοφύλακα. Α, εκείνη τα χρόνια. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι αυτό. Το δέχομαι αυτό. Ρώτα το φιλαράκι, βάλ' τον μέσα. Βάλ' τον μέσα να σου λίγο ρε. Βάλ' τον μέσα. Βάλ' τις κόρδες εδώ. Άντε να σας δω με τον τίγρη τώρα. Άντε να σας δω τώρα με τον τίγρη. Δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει τέτοιο βιολογικό καθάρισμα στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Και εκείνο που είδατε είναι ότι ο Άρτα δεκάρι δεν υπάρχει στον ΠΑΟ. Θες δεκάρι του χρόνου. Δεν είναι ο Άρτα. Ο Κουλιανός με έλεγε θα δεις. Δεν είναι δεκάρι ο Άρτα. Σύμπρο και κομπή έχω ρε μαλάκες. Μη μήνε που στη η τρύπα είναι. Μικρό μαγαζί είναι ρε μαλάκες. Καλό μαγαζί. Θα έρθω να σου. Καλά πάτη και θα έρθω. Τι να σου πω. Ήταν η πρόκληση. Όλη η πρόκληση ήταν ρε μαλάκα η αλλαγή. Η αλλαγή του Μπίσεσβαρ. Του Πέλκα ο ρόλος και τα πλάγια μπάξου. Και το ερωτηματικό είναι ποιο. Ήταν καλός. Το ελάτε εδώ ρε μαλάκες. Το ερωτηματικό ποιο ήτανε. Ο Μπέρκ ήταν μαλάκας ή ο Βαρέλα ήταν καλός. Ο Βαρέλα ήταν καλός. Και θα βγάλω ένα άρισα στην κερκίδα του ΠΑΟΚ εκτός από το 24 λεπτό που σταματάνε. Σταματάνε οι μαλάκες στην ορμή του ΠΑΟ και πετάνε. Όλοι αυτό λέγαμε. Το έφαγε όμως. Ποιο το έφαγε. Δίπλα του. Δίπλα του έφαγε. Αυτοί δείξανε εκνευρισμό και φόβο και προσπαθούσαν να σταματήσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Μια ερώτηση στην κερκίδα. Όταν σας έκανε τα τέτα τέτο Παναθηναϊκός, βρίζατε τον Ήβης γιατί δεν έβαλε καθαρό κόφτη στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί δεν έβγαλε πριν το μάτσι. Έλα εδώ να δεις πριν το μάτσι. Έβριζε επειδή έβαλε τον Μπέλκα. Το ότι δεν είχε καθαρό αίμα κόφτη και ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε την κόντρα. Φάνηκε έκανε μπαμ ότι είχαμε πρόβλημα ότι λίγο εγώ κάνει. Αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν. Ναι, δεν μπορούσε να βγάλει 90 λεπτά. Αυτό. Εγώ έλεγα πρώτη αλλαγή, δεύτερο μήνα βγαίνει ο Σάκο και είναι ο Κάνια. Αυτό έλεγαμε και εμεί. Σωστή αλλαγή με τον. Συν την πίστη με τον Ουάρντα και του Ενεργητά.
Τζάλμα. Ναι, ο Τζάλμα και εκεί θέλει φεδιό. Ο Σάπρο στο πρώτο μήχρονο ήταν εδώ κακού σε κάθε φάση που έγινε κοντά του. Βαρύ, δεύτερο πάντα. Και χωρί πιέση σήμερα τέτρα και δεξιά αριστερά και πρώτα που κάνει λάθη και πήγε στο δεύτερο. Σήμερα τα ανέβηκε πάρα πολύ στο δεύτερο μήχρονο. Πάρα πολύ. Το ότι κάνει καλό δίδυμο. Πολύ καλό. Ο ένα την ανέβαζε από το κέντρο λίγο προ την πίεση, ο άλλο την έκανε και μετά την ανάπλωνα το παιχνίδι. Γι' αυτό πήρε το πανεπιστήμιο. Κάτσε ένα ακόμα, δεν το πήρατε. Κάτσε, πώς το πήρατε. Πώς το πήρατε. Δεν το πήρατε, δεν το πήρατε. Έλα. Δημήτρη, 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 όχι, δεν το πήρατε. Όχι, όχι. Ποιος θα το κάνει. Όχι. Αφού το πήγε εκεί, θα το πάρει. Ήταν πέναντος που το πήρε. Όχι, 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 όχι. Μόνη βοήθεια που πήρε ο πάντος από τον διαιτητή, μία είχε. Στην κάρτα του νου που έπρεπε πρώτος πιο μπροστά να βγάλει τον ντομάτος. Πολύ καλός ήταν ο κύριος. Πολύ καλός ήταν ο κύριος. Ήρθε μέναν την πέντε Παναθηναϊκού. Εκεί, άλλαξε η αριθμητική περιοχή. Αλλά ήδη ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτη διαγεγραμμένη η παρουσία του στο παιχνίδι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ο Μπρίγιοβιτς, σε αθλία κατάσταση. Γίναν τέσσερις έδρες. Σκόρανε πού του την έφερε ο άλλος, πάρε βάλει και εγώ να ήμουν εκεί, την έβαζα. Σε αθλία κατάσταση. Όχι, ο Μπρίγιοβιτς ήταν σε κακή κατάσταση. Γίνανε τρεις έντρες που στα καλά του τα σκορώταν, τους γαμούσε τα αράματα. Δεν υπήρχε. Όχι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάλι χωρίς σεντερφόρ. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Και ο ΠΑΟΚ απόντως για άλλο ένα μάτι του εννιαριού του, καθάρισε μια άλλη 20 μονή. Απόλυτα. Πάμε Κρήτη. Πάμε. Πορντό, Γκάβριο. Ναι. Κοίταξε, ο Μπίζεσβαρ είναι ένας ιδιαίτερος παίκτης, ο οποίος έχει να κάνει... Συγχαρητήρια. Άστο συγχαρητήρια. Να το πω κάτι, είπε. Αν σπρώξει, ακούω στο ράδιο, αν σπρώξει λέει, η κερκίδα 30.000 σκορ, το είπε. Ο Πάκο πάει την πρώτη, δεν έχει σκορ. Τώρα έτσι και αυτό πηγαίνει την Αθήνα. Δώσε λέει αυτό που είπε, λέει αυτό στην ακούση στην Αθήνα. Σπρώξατε σήμερα, καλή κερκίδα. Ναι, και αν, και μύριζε, αν και πάλι πολλέ γκόμενε μύριζε μουνίλα εκεί και αυτό, η κερκίδα ήταν πολύ δυνατή. Δεν ήταν αστυνομικό μέσα. Βάλτορε γάβρε λέει. Πολύ καλή. Πολύ καλή κερκίδα. Για τον πίζε βαρτώρα δύο κουβέντε. Θα κάνουμε ένα κουσκούσι για τον πίζε. Γεια σας. Ο Μπίζεσβαρ. Τι μου κάτσε ρε. Έχει δουλειά ο Μπούστης. Έχει να μάθει τα φάρμακα να κάνει δουλειά. Φανάση. Ο Μπίζεσβαρ. Ιδιαίτερος παίκτης. Θα την πάρει την μπάλα από πίσω από τον χαφ και να είναι 10 μέτρα έξω από την περιοχή. Πολύ καλός, ολοκληρωτικό πεδίο 360 μοιρών. Να τη δώσει. Φοβερός ασυσταδόρος. Παλαιομοδίτικο δεκάρι. Σήμερα φάνηκε πάρα πολύ ο Μπίζεσβαρ, γιατί απουσίαζε ο Ζέκα. Εκεί φάνηκε η απουσία του Ζέκα στο σημερινό παιχνίδι. Ότι βάζει πολύ σωστά ο Τουρσουνίδης, την κάνει πίσω από τον Ιβάν Σαββίδη. Που είχε κάτω στάρικο, περιμένει να τον δώσει. 1/4, 20 λεπτά μιλάει ο Ιβάν. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Είπαμε ρε, εντάξει. Λοιπόν, εκεί φάνηκε, φίλε μου Γιάννη, η ιστορία με τον Μπίζεσβαρ. Λείπει ο Ζέκα. Κάποια στιγμή πιάνει η εικόνα τον Μπίζεσβαρ στα 7-8 μέτρα υπέρ του Παναθηναϊκού μόνο και να λέει δώστη μου να την πάρω και να τη δώσω. Να τη δώσω. Να πασάρω. Να βγάλω σε ένα σμέναν τον Μπρίγιοβιτς. Που δεν το έχει. Σε ένα σμέναν τον Μπέλκα. Σε ένα σμέναν τον Ενρίκε. Αυτή η ιστορία ήταν. Σήμερα ο Ζέκα έλειψε επάνω στον Μπίζεσβαρ. Ένα παίκτη δηλαδή, άμα λείψει όλη η ομάδα καταστρέφεται. Όχι. Αλλά ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του δεν έχει βάθος. Οπότε αν λείψει από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο Κάνιας, θα πάει στον Κάτσι. Αν λείψει ο Σάκο, χεστήκαμε, θα μπει, ξέρω εγώ, ο Ουάρντα που είναι πιο επιθετικό γενής. Μπορεί να βάλει τον Μπέλκα εκεί. Δεκάρι, υποτίθεται. Μπορεί να βάλει, ας πούμε, τον Μπίζεσβαρ. Έχεις πολλούς παίκτες καλούς σχετικά. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, ο Κουρμπέλης, σήμερα ο Κουρμπέλης, λέει καλός ο Κουρμπέλης. Τον είδα σήμερα τον Κουρμπέλη χωρίς το Ζέκα δίπλα. Τι φάνηκε η γύμνια του. Και ύστερα ο Παναθηναϊκός έρχεται να παίξει στην Τούμπα.
με ένα χάφ λιγότερο από ό,τι είχα πάει. Δηλαδή 4-4-2, δύο χάφ εγώ, ο Παναθηναϊκός που έχω πρόβλημα με τον Ζέκα και πάλι παίζω με δύο χάφ, μαλακία του Ζουνίδη. Έτσι, όταν παίζω ας πούμε με μια ομάδα, έχω να κρατήσω σκορ και πάω να παίξω στην Τούμπα και βάζω το Βηγιαφάρη στην πλευρά. Φώναζε ο Βηγιαφάρη, δεν ακούμπησε την μπάλα. Λείπει ο Ζέκα. Γιατί να βάλω 3 χαφ, 4 χαφ, να βαφτίσω εγώ άλλους χαφ. Παίζω με ένα λιγότερο, αυτοκτόνο. Και τώρα οι Παναθηναϊκοί λένε φταίει ο διαιτητής. Αρχίδια φταίει ο διαιτητής. Ο διαιτητής έπαιξε το δυνατό. Άστε τα κλάματα. Εκεί ελέγχεται ο Κίζας, αλλά ξέρετε, παιδί μου έπαιξε έδρα. Έδωσε το. Έπαιξε έδρα. Εντάξει, καθορίζει το παιχνίδι γιατί αν βγάλει το μάτος με κόκκινη, πάει ο ΠΑΟΚ 10 με 11 και είναι 2-0 και γίνεται το παιχνίδι. Είναι σοβαρό. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ, παίρνοντα τη διαιτησία τα σφυρίγματα, δείχνει ότι κύριε με σέβονται σε ένα από τους υποψίες που σε λες. Με σέβονται οι διαιτητές. Με πέσουν καλά οι διαιτητές. Το αμφισβητήμα θα το δώσω σε μένα. Είναι καλό. Πάμε προς το κόκκινο να πάθει τι στοιχήματα να πεις. 4-0 το πες. 3-0 και 4-0 αυτό. Άντε καμίσερα. Μην βάλει γκολ μόνο ο Παναθηναϊκός στο τέλος. 10 ευρώ στο 4. Πού το γράφει. 4-0. Δείξ' το στην κάμερα. Θα παίξει Sport Dog αυτό να ξέρεις. Ξέρετε. Καλοφάγονται. Εγώ τα έπαιξα παράταση. Στο στην παράταση. Το έπαιξα στο ραδιό και στην ώρα. Το βλέπω παράταση. Το βλέπω παράταση. Πήγε στο μάτι. Πήγε. Κάτι ρε. Ψιλάδια ήταν. Όχι, εντάξει, αυτό είχε λίγο. Είχε 25-26 χιλιάδες. Καλή κερκίδα. Θα πάρετε καλό βαθμό το βράδυ. Θα ακούσει. Το θέλεις εσύ. Το θέλεις εσύ. Αυτό δεν θέλω να το σοβαρό που πήγε για να τους διαλύσω κάποιο τώρα. Όχι, είναι μαλακά. Δώστε να το δώσω στον κόκκινο, θα ήθελα να την το έπαιξα εγώ. Αρχίσε να λιποθυμάει αύριο. Πάρε αυτό το τέτοιο, το ένα του τέτοιο να του πάρω. Λέει σκορ. Ναι, αυτό λέει, δεν λέει. Όχι, δεν λέει σκορ. Δεν λέει σκορ, το άλλο λέει σκορ. Βγάλ το ρε που στη μια φωτοδικία. Δώσ' το. Θα το κάνω μια πλάκα αύριο στο ραδιόφωνο. Άμα και πάρ' το, πάρ' το αυτό. Θα πω μου σε έμπνευση. Ναι, ναι. Είχες από Λακαναγορά. Λακαναγορά. Εσύ, δυο πιφτάκια για τον Παναγιωτάκη. Είτε μιλάτε καθώ. Λέγαινε μαλάκα. Ξέρω μου τι γίνεται. Για το ζουκίνο να είναι το. Θα το πάρεις, μη στο πάρει ο Τίγρης. Θα το πάρει ο Πάος. Μη στο πάρει ο Τίγρης. Θα το πάρει ο Πάος. Καλό το φιλαράκι. Γουστάρο, τι έγινε, πήγες γήπεδο. Πήγα γήπεδο. Πήγες να πας. Όλα λίγο, όλα πέσαμε καλά. Ο Αϊθαράπης και η Αγία Βαρβάρα ήταν μαζί σας, ε. Την καμιόλα. Ήταν μαζί σας. Εντάξει. Όλα λίγο, όλα πέσαμε καλά. Ας τα βάζανε ρε φίλε. Ας τα βάζανε. Τι φταίω εγώ αν είναι πλατιπόδι στο κλωναρίδι, θες, άμα σε πούν τίποτα. Θες, ας τα βάζατε ρε καριόλιτε. Φταίω εγώ που είστε ατσαλούποτι. Όλοι οι Παναθηναϊκοί βρίσκουν το κλωναρίδι. Λένε κάτι απ' έξω, απ' έξω, παιδί μου, ότι μας έσπαξε με το λάδι και τέτοιο. Αλλά όλοι λένε, σήμερα ο αθλησμός έχει ονοματεπώνυμο. Κλωναρίδι. Έπρεπε να το γυρίσει στον Εμποκού, αλλά και ο Εμποκού σαν μαύρο. Τώρα ρατσιστές δεν είμαστε. Αλλά ο μαύρο.